Κυριακούλη, ο μπαμπάς σου είναι ο Χρυσός. Μια ζωή θα ντρέπεσαι, δεν γίνεται αλλιώς. Αν είναι αλήθεια όσα βγήκανε στο φως, Κυριακούλη, της μαμάς σου. Μη! Παπάμα... όχι. Το κατάλαβα. Έλα, φίλε. Με το δεξί χέρι ή με το αριστερό, εγώ λέω και με τα δύο. Αλλά επειδή είσαι μικροτσούδι, βλάκα φίλε, καραγκιόζι. Μαλακισμένο, άντε πάει εκεί πέρα, το μάρι. Εσύ ήσουν και βλάκας πριν τη γρήπη. Τώρα με τη γρήπη αποβλακώθηκες. Πάμε επόμενος, ναι. Χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα. Κακό Πάσχα. Γιατί ρε Κώστα. Τι Πάσχα ήταν αυτό τώρα. Πιο ανέραστα και από την Μπεάτα Σιμακοπούλη. Τι Πάσχα, ρε μωρέ. Τι ευχαριστήθηκες με αυτό το Πάσχα τώρα. Καλό Πάσχα. Ιησούς Ανέστη. Ήσου κάτι. Ναι. Το κάνει κάθε χρόνο. Πεθαίνει ένα στέλνεται κάθε χρόνο. Τι ίδια βιόλα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, πρόσεχε. Ναι. Στο μάτς με την Μπάντε Μπορίσο. Ναι. Θυμάστε τι έκανε ο Πέλκας πίσω από τις ταμπέλες. Για θύμισέ μου. Κατουρούσε. Ναι. Και δεν το σχολιάσατε. Άμα του ήρθε να κατουρίσει, τι να κάνουμε δηλαδή. Απρέπεια. Τι απρέπεια. Και ξέρει που γυρνάει τώρα τα βράδια. Πού γυρνάει τα βράδια ο Πέλκας. Για πες τα αυτά, Κωστή. Άμα είσαι 20, εσύ πόσο χρόνο είσαι, φίλε. 47. Στα 26 τι έκανες. Αγιασμό έπινες το βράδυ στα 26. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, τι να κάνει ο Πέλκας, δηλαδή πίνει ποτό. Καλά κάνει και πίνει. Παίζει μπάλα. Πίνει ποτό με κομμενάκια τι κάνει. Με τι θες να κάνουμε, με κάμφορ την κατζία την κάνει δηλαδή. Ναι. Θα ήταν normal αν πει το πει. Και με την Μπάντε Μπορίσο πίσω από τις πινακίδες τότε το έβγαλε. Ρε φίλε, συγγνώμη, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ έγινε αυτό. Όχι, στη Λευκορωσία. Στη Λευκορωσία, μάλιστα. Φέρετε του ήρθε από το κρύο, κατακατουρίζει και κατούρισε. Και τι το κατηγορείς. Το δείξαμε, δεν το έχεις δει. Ρε παιδάκι μου, να κατηγορήσω εγώ τον Μπέλκα που στα 26 του βγαίνει με κομμενάκια και πίνει ποτό και κατούρισε στο γήπεδο. Ναρκωτικά πούλησε ή όπλα ο άνθρωπος. Τι έκανε δηλαδή. Και με την κοπέλα που είναι. Η κοπέλα τι. Δεν είναι φυσιολογικό να είναι με κοπέλα. Ναι, την εκθέτει. Την εκθέτει, γιατί την εκθέτει. Την ξέρω προσωπικά. Και επειδή την ξέρεις προσωπικά, δηλαδή ο Πέλκας δεν πρέπει να είναι μια κοπέλα. Ωραίο παιδί είναι. Γιατί, γιατί την εκθέτει. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό. Ναι. Συγγνώμη. Γιατί την εκθέτει. Κόμενα μπορεί να την έχει και να βγει να πιει ποτό. Αυτό δηλαδή την εκθέτει. Κάτι, εσύ τι γνώμη για τον Μπέλκα. Ποδοσφαιρικά. Όχι. Κοίτα. Εξωγηπαιδικά. Ποδοσφαιρικά του κάνω κριτική, του δεν το θεωρώ δεκάρι. Τα έχω πει. Όχι ποδοσφαιρικά, εξωγηπαιδικά. Εξωγηπαιδικά τι κάνει. Πίνει το καφέ του έξω, έχει μια κόμενα, μπορεί να έχει και δεύτερη. Εσύ 47 μπορεί να έχει και εσύ δύο κόμενες. Δηλαδή, αν πηδήξει εσύ μια κόμενα τη γειτόνισσα να πω εδώ δεν έκανε καλά. Δεν το καταλαβαίνω. Κάτι, το ξέρει προσωπικά είναι φιλαράκι σου. Όχι. Ούτε φιλαράκι μου είναι, ούτε λεφτά με δίνει από τη μεταγραφή του, ούτε του κάνω καλή κριτική. Και καλά κάνει. Εσύ έχει κάτι προσωπικό με τον Μπέλκα και για να ξέρω. Εκθέτει την κοπέλα του Κωστή. Η κοπέλα του πόσο χρονό είναι. 24 χρονών κοπέλα. Και αυτός είναι 26 χρονών. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Γιατί να την εκθέτει, δηλαδή. Τι την κάνει και την εκθέτει. Ποιος... Γιατί πάει μάλες. Γιατί πάει μάλες. Γιατί ο άντρας είναι πολυγαμικό και πηγαίνει και με άλλες. Και άμα είναι ωραίος και ποδοσφαιριστής, πάει με πολλές. Φυσιολογικό είναι αυτό. Κάτι. Εσύ πήγαινες με πολλές, δηλαδή. Τι πήγαινα με λίγες. Α, εγώ δεν σε έχω τέτοιο τύπο. Αν είχες από τους άλλους εμένα. Όχι, εσύ είσαι εντάξει, εξηγημένος. Εσύ πας με μία, όταν ήσουν 25. Εγώ. Είσαι... Εγώ. Είσαι μονογαμικός εσύ, 25 χρονών πήγαινες με μία εσύ. Πάντα. Πήγαινες με μία. Ηθική υπάρχει. Πώς, ή. Ηθική Κωστή. Τι δουλειά κάνεις φίλε. Εγώ. Στην εδώ είσαι εφορία, σίγμα τάφ. Στη Θεσσαλονίκη εδώ είσαι στην εφορία. Ναι, στη λεωφόρο στρατού. Ναι. Και τι εσύ δουλεύεις στην εφορία και είσαι ηθικός δηλαδή. Όχι ρε παιδί μου, άλλο το ένα άλλο τα ηθική όταν ήμουν νέος. Τώρα που γέρασες δηλαδή χάλασες. Όχι, δεν χάλασα, αλλά αναστατώνω όταν βλέπω τον Μπέλκα. Ρε φίλε,
Μήπως είναι συγγένησά σου η κοπέλα και... Όχι, όχι, όχι. Το έλεγα. Δεν βρίσκω κάτι κακό που να κάνει ο Πέλκας. Δηλαδή, είναι 26 χρονών, βγαίνει με μία 24. Και κι άλλη γκόμενα λες. Εσύ το λες, δεν το είπα εγώ. Ωραία. Δεν βγαίνει, έχει σχέση. Ορίστε. Δεν βγαίνει, έχει σχέση. Από ό,τι ξέρω, χώρισε με την προηγούμενη κοπέλα και δεν ξέρω, τώρα είναι με κάποια κοπέλα. Δεν κακό να είναι ένας ποδοσφαιρικός άνθρωπος 26 χρονών πολυγαμικός. Το κακό είναι να είναι αγαμικός. Να είναι παράβρον αγαμικός. Να μην πηδάει δηλαδή. Να μην κάνει σεξ. Αυτό είναι το κακό. Το να πηγαίνει να κάνει σεξ. Ναι. Και το παίζει και ωραίος. Γιατί δεν είναι ωραίο παιδί. Μέτριος. Μέτριος είναι. Δεν είναι και αστέρι. Εγώ τον βλέπω ωραίο, ωραίο παιδί είναι, baby face έχει. Μπράβο. Ωραίο παιδί είναι. Σώμα. Ναι. Σώμα. Σώμα καλό, ποδοσφαιριστής είναι. Τι να έχει το σώμα, σε έχει το δικό σου. Αθλητής είναι. Γυμνασμένος είναι, σφιχτός είναι. Σεξ είναι καλό τρομερό. Θα κάνει. Δεν είναι τρομερό, Κωστή. Πάνε φτιάξτε εσύ με την 24χρονη. Τι να κάνουμε, τι να κάνω εγώ τώρα. Πληγώθηκε όμως, Κωστή. Ποιος πληγώθηκε? Κοπέλα. Άμα ήθελε η κοπέλα να μην πληγωνόταν, να πήγαινε να βρει και ένα φοιτητή απένταρο, να μην πληγωνόταν οι ποδοσφαιριστές. Όχι, το χώρο. Έχει καλά από λεφτά, δεν έχει παράπονο. Να κάνουμε. Έτσι είναι οι σχέσεις. Πληγώνει ένας τον άλλον. Εσύ δηλαδή δεν πλήγωσες κάποια γυναίκα ή στα νιάτα σου. Ναι, δεν το έθεσες Κωστή θέμα στον κόσμο. Ναι, παιδάκι, άλλο λέω εγώ. Εσύ σαν άντρας δεν πλήγωσες κάποια γυναίκα με το πέρασμά σου. Πώς? Βεβαίως. Γιατί δεν λες για σένα και λες για τον Μπέλκα δηλαδή. Μα δεν, εγώ δεν είμαι ενδιαφέρεται κανείς για μένα, για τον Μπέλκα ενδιαφέρονται. Ναι. Τι να κάνουν, οι άντρες ήθεστε να πληγώνουν τις γυναίκες και οι γυναίκες τους άντρες. Αυτό το παιχνίδι είναι ποιος θα πληγώσει τον άλλο. Είναι... Δεν μπήκε στο πνεύμα μου, Κωστή. Μπήκα στο πνεύμα σου. Μια χαρά μπήκα, μη στεναχωριέσαι. Εγώ πάντως τον Μπέλκα το βρίσκω μια χαρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν ξέρω. Δεν το βρήκε ωραίο τον Μπέλκα. 47 χρόνων αυτό στην εφορία δουλεύει. Επιδείξει κόσμο αυτό, ηθικό. Πέλκα, τι να σε κάνω τώρα. Πάει με πολλές γυναίκες ο Πέλκας. Όχι, έπρεπε να πηγαίνει με άντρες. Αν πήγαινε με άντρες, θα ήταν φυσιολογικός ο Πέλκας. Πάει με γυναίκες τώρα, δεν είναι normal. Στην Ελλάδα δεν είναι normal που πάει με γυναίκες. Τος πήγε με μία ο 47χρονος. Έλα. Ναι, έλα φίλε, ναι. Δια της αυτοποβολής. Ακριβώς αυτό. Δια της αυτοποβολής. Ναι. Βεβαίως. Ωραία. Εγώ τώρα, κοίταξε, εγώ είμαι πρώτος νικητής την Πρωτομαγιά του 2009 στην εκπομπή της Μαριέτα Χρουσαλά «Η Ελλάδα παίζει». Είμαι φοβερός στην πολιτική σάτυρα. Τα λέω έτσι σε στιχάκια όμορφα να πούμε. Πες ένα στιχάκι για να πάμε στον επόμενο, πες ένα στιχάκι. Λοιπόν, να πω ένα για τον Τσίπρα και ένα για τον Μητσοτάκη. Πες ένα, ναι, να μην είμαστε δίκαιοι, μην είμαστε το Λαζόπουλο, να γλύφουμε τον ένα και να βρίζουμε τον άλλο. Εγώ αντικειμενικά είμαι δίκαιος απέναντι σε όλους. Πες το γρήγορα για την οικονομία του χρόνου. Λοιπόν, ναι, λοιπόν. Κυριακούλη, ο μπαμπάς σου είναι ο Χρυσός. Μια ζωή θα ντρέπεσαι, δεν γίνεται αλλιώς. Αν είναι αλήθεια όσα βγήκανε στο φως, Κυριακούλη, της μαμάς σου. Όχι. Όχι βρισκές. Έξυπνα θέλω. Θέλω η σάτυρα να γίνεται έξυπνα. Πριν ένα χρόνο είχα ρωτήσει την Ώρα Βαλσάμι, την που είναι φίλη μου, και τον Ερίκο Ανδρέου, πώς χωρίς και ιδεολογία, δεκαετία του 60, βγάλαν όλες αυτές τις ταινίες. Χωρίς και ιδεολογία. Μεγάλη, υπάρχουν λόγια και λέξεις στην ελληνική γλώσσα που μπορείτε να... Όχι, σεξιστικά και τέτοια, δεν γουστάρω έτσι, γι' αυτό κόπηκες γλυκό αγόρι. Εντάξει, εδώ είναι τηλεόραση, δεν είναι το καφενείο δίπλα. Στο καφενείο μπορεί να πεις ότι θες για τον Κούλη, για την Κούλα και για τον κύριο Τσίπρα να πούμε. Εδώ είναι λίγο δύσκολο, δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται δια του νόμου και δια της αισθητικής της δικής μου. Δεν βρίζω. Επόμενη γραμμή, ναι. Έχουμε γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήταν. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι 66 χρονών, δούλεψα 38 χρόνια, ήμουν χειριστής οδροστοτήρα. Πω, βαριά ένσημα. Στην Πίσα. Και είμαι υγιέστατος. Τι, δεν μου λες, εσείς πίνατε κάτι, εσείς που κάνατε αυτή τη δουλειά και αναπνέατε πράγματα, σας δίνανε να πίνετε κάποια ιδιαίτερα ροφήματα? Όχι, μόνο γάλα. Γάλα και κάθε χρόνο στο Παπα-Νικολάου σπυρομέτρηση πνευμόνων.
Από πνευμόνια πώς θα πάτε? Είμαι, δεν κάπησα στη ζωή μου καμιά φορά. Αθλούμαι κάθε μέρα στο Σέισου. Τρέχω 7 χιλιόμετρα. Θα πεθάνεις 100 χρονών. Λοιπόν, να σου πω τώρα το άλλο. Ναι. Εγώ έχω σε συγκρότημα στη Χαλκιδική έχω διαμέρισμα Lux και το νοικιάζω σε Airbnb. Δικό σου είναι και το νοικιάζεις σε Airbnb. Ωραία, ναι. Είμαι νόμιμος, πρώτα βγάζεις χαρτί από την πολεοδομία. Εσύ ναι. Γιατί δεν πας, ερώτηση, εσύ γιατί δεν πας? Εγώ πάω μια εβδομάδα, το κλείνω. Το έχεις σαν, γιατί σαν εισόδημα, είναι... το έχεις σαν εισόδημα. Το εισόδημα. Εντάξει. Ναι, ήδη... Ναι. Πες, ακούω εγώ, ναι. Ήδη η πλατφόρμα παίρνει 15%. Ναι. Και 15 παίρνει το κράτος. Και σου μένει εσένα το 70. Ωραία. Ναι. Ναι. Γιατί είμαι νόμιμος, έτσι. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Έχω κρατήσεις από το 19, έχω δυο κρατήσεις, τον Αύγουστο και τον Ιούνιο, μοντέλα από τη Μόσχα. Κατάλαβα. Και μάλιστα που μπήκα πρωτόκαιρα στην πλατφόρμα, ακόμα δεν τα κυρώσανε. Τα μοντέλα από τη... ναι. Ναι. Ναι, επειδή στο συγκρότημα έχει πισίνα, η πισίνα είναι όλα τα λεφτά, εκεί τραβάει. Πού είναι, σε ποιο μέρος? Στη Γερακινή. Ζάχαρη. Είναι δίπλα κοντά στο ξενοδοχείο το Γερακινή Beach. Το Γερακινή Beach, ναι. Και άλλαξε τώρα που έγινε το καινούριο. Ναι. Είμαστε δίπλα εκεί. Δεν θα στα κυρώσουν οι κόμενες, να είσαι σίγουρος, με τίποτα. Ναι, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, άμα θα έρθουν αυτοί κύριοι μου. Κάνει κενά το... Δεν σ' άκουσα. Λέω, αυτοί τώρα, άντε θα έρθουνε. Ναι. Έτσι θα έρθουνε. Λέω θα έρθουνε. Θα έρθουνε. Αυτούς δεν θα τους ελέξουνε μήπως έχουν κορονιό. Τι σε νοιάζει εσένα, εσύ θα πάρεις τα λεφτά στα παπάρια σου, τι κορονιό έχουν και τι γαλακτερό να έχουνε και τι Νίκο Γκάλι να έχουνε. Θα τις ελέξουν. Το συνεργείο μέσα που θα βάλει να πληθεί. Α, το αυτές θα τις ελέγξουν αλλιώς, μη στεναχωριέσαι. Μοντέλα δεν είναι, είπες από τη Ρωσία. Ναι. Θα τις ελέγξουν αλλιώς αυτές. Άσε τον κορονιό τώρα εσύ και το γαλακτέρο. Θα τις ελέγξουν. Ναι, τα κλείσανε το 19 το Σεπτέμβριο τα κλείσανε. Μην αγχώνεσαι, τα λεφτά θα τα πάρεις. Εντάξει, εγώ δεν σου λέω, αλλά είναι όμως και τόσο. Κλείσε. Κλείσε γιατί είναι η γραμμή κακή. Θα τα πάρεις τα λεφτά και μάτι μπορείς να πάρεις. Πας να πάρεις κι άλλα μάτια στα 66-7 χιλιόμετρα να βγάζεις. Μια χαρά. Μια χαρά θα. Τι λες εσύ στο Δήμο? Ζάχαρη με μέλι. Ρωσία. 1,5 μέτρο το ένα πόδι. Και άλλο 1,5 το άλλο 3 μέτρα. Και πισίνα ή κιόλας. Λέγε φίλε. Δεν έβγαλε καρκίνο στο λάρι και αυτός ακόμα? Όχι. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Να σε πω, πριν είπες για τα χαπάκια, γιατί δεν έδωσε την κόρη σου, όχι χαπάκια, συγγνώμη, ένεσες και τέτοια, ανέσες. Όχι πέτα. Όχι ενέσεις, ρε. Εμβόλια, ρε εσύ. Όχι ρε ενέσεις, εμβόλια. Δεν είπα ότι δεν την έκανα. Ήμουνα πολύ φοβισμένος, θα σου πω. Στη γειτονιά, εκεί που μένω εγώ, έχει ένα ιατρείο. Και έρχονται παιδάκια με κινητικά προβλήματα. Συνέχεια ερχότανε. Ναι, ρε, έχω ακούσει. Άκουρε, παιδί μου, να ακούσουν και οι άλλοι. Okay. Εγώ λοιπόν έπιασα κουβέντα με τους γονείς. Έτυχε να με ξέραν κάποιοι εκεί και τα λοιπά. Παρκάραμε. Βοήθησα κάνα δυο μαμάδες, κάνα δυο ανθρώπους που το παιδιά δεν. Τι. Ένα 20% από τους μπαμπάδες επί χρόνια μου είπα από εμβόλιο. Και μου είπανε αυτοί, εγώ δεν ήξερα, ξέρω εγώ από εμβόλια, ρε. Τι είναι, πού να ξέρω, γιατρός είμαι. Μου είπαν οι άνθρωποι, δεν είχα παιδί ακόμα, μάλλον είχα παιδί μικρό, μωρό. Ναι. Μου λέγανε πρόσχετα εμβόλια. Λέω, τι να προσέξω, δεν είναι όλα απαραίτητα. Μου λέγανε αυτοί. Το ψάξα το θέμα εγώ. Ρώτησα εδώ, εκεί και τα λοιπά. Ο παιδίατρος, κάποια εμβόλια, μου λέει, μην τα κάνεις, δεν είναι απαραίτητα. Δεν σου λέω εγώ, τα κάνω εμβόλιο, θα μείνω έτσι, πώς, ζαβός θα μείνω. Δεν σου λέω εγώ αυτό το πράγμα. Σου λέω ότι ένα εμβόλιο μπορεί να βγει στραβό. Και το παιδί να πάει. Η φοβία. Παιδάκι μου, η φοβία του γονέα είναι αυτή. Να κάνω την ερώτηση. Δύο. Λοιπόν, εσύ που δεν έχεις κάνει εμβόλια, πώς γίνεται και βγήκε ζαβός?
Σαφώς μπορεί να βγήκα. Μαλάκα σαν και εσένα δεν βγήκα. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Ξυπνά δεν κάνω άλλωστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τώρα θα βγαίνουν οι περίεργοι τώρα. Τι πυροβολημένοι, μουσάτι, καμπούριδες, σγουροπλάτιδες, μπουκλοκόλιδες θα βγουν τώρα. Μόλις περνάει η ώρα και αρχίζουν και βγαίνουν τα φαντάσματα, αρχίζουν και βγαίνουν οι παρανοϊκοί. Δικοί μας άνθρωποι κι αυτοί. Μουγκρίζει ο ένας, βογκάει ο άλλος, τσιρίζει ο άλλος. Έλα φίλε. Yeah. Σι νορμάλ. Ναι, ναι, νορμάλ. Να ξέρετε. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.